Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκδήλωση του Τμήματος Σχολού του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αμπελοκύπων Μενεμένης. Ευχαριστούμε πολύ που είμαστε μαζί με την παρουσία σας και σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Το Τμήμα Χορού, καθώς και η δασκάλα του Αρετή Γρόλιου, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους υπεύθυνους του Συλλόγου κ. Γιώργιο Κατσικά, κ. Ιωάννη Κερδικίδη και την κ. Θεοδόρα Φραμίδου για τη δυνατότητα ίδρυσης και ανέλυξης του τμήματος. Σε αυτό το σημείο να καλέσουμε λίγο κάποιους τους επισήμους να πει δύο λόγια. Λοιπόν, εγώ επιτρέψτε μου πει συγκεκριμένος, γιατί εδώ το 2005 που ήρθα πρώτη φορά σε γυμναστής, είχε πετό κάτω και τίποτα. Για να ψήσω τον διευθυντή μου να βάλουν τους καθρέφτες, να βάλουν αυτό το παρκέ, δεν είναι καλύτερη ποιότητα, ήδη το καλλιτεχνικό λύκειο ήρθε και δεν του άρεσε, τα ήθελε έτοιμα. Θα αλλαχτεί όμως και αυτό, πραγματικά με πήρε ένα χρόνο. Ονειρευτήκαμε το 2005 να γίνει τμήμα χορού και να χορέψουν παιδιά εδώ μέσα. 8 χρόνια μετά είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε την Αρετούλα συνεργάτηδα στο καινούριο μας σύλλογο που έχουμε ένα χρόνο ζωής και να φτιάξει ένα τμήμα με τα καλύτερα παιδιά του σχολείου μας. Τα περισσότερα είναι από το Λύκειο. Είμαι πολύ συγκινημένος. Αρετή, εύχομαι να γίνεις η καλύτερη δασκάλα όπως ήσουν και είσαι από τις καλύτερες χορεύτριες της Ελλάδος. Η Αρετή έχει χορέψει και γίνει πρωταθλήτρια στην Ελλάδα άπειρες φορές και έχει χορέψει και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι γυμνάστρια, παίρνει το πτυχίο της τώρα και οι χορεύτριές μας είναι από τις καλύτερες μαθήτριες του Λυκείου μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και εσένα Κώστα και ο Κώστας μαθητής μας, ένα από τα καλύτερα παιδιά. Με πολύ χιουμόρ θα μας φτιάξει τώρα τη διάθεση, εγώ συγκινήθηκα λίγο. Και ελπίζουμε του χρόνου να μην μας χωράει αυτή η αίθουσα και να υποχρεώσουμε τον Λάζαρο τον κυρίζο από τον Δήμαρχο, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ που μας παραχωρεί την αίθουσα για προπόνηση. Να σας πούμε ότι έχουμε και τμήματα στίβου όλων των ηλικιών, από παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχολικής και μεγάλα παιδιά. Και πριν από ένα μήνα, ο Σύλλογος, που έχει ακριβώς 10 μήνες ζωή, πήρε και το πρώτο μετάλλιο σε επίπεδο Ελλάδος, στους αγώνες του ΣΕΓΑΣ, με τον άλλο μαθητή μας και συμμαθητή σας, τον Κόντο το Θανάση, στα 1500 μέτρα, πήρε τρίτη θέση στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να γεμίσει ο Σύλλογος και στα τμήματα του χορού και στο στίβο, γιατί και εγώ και ο Γιάννης ασπρίζαμε τα μαλλιά μας στο χώρο. Είπαμε να κάνουμε ένα σύλλογο που θα διακρίνεται από το ήθος και από το αθλητικό ιδεό της. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι χορευτές και οι χορεύτριες των τμήματων Ριντάπ και Τζαζ θα μας παρουσιάσουν απαιτητικές χορογραφίες στο επίπεδο των οποίων ανταπεξήλθαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέτα τιμή μας λοιπόν να μοιραστούμε αυτή τη βραδιά μαζί σας. Η προχωρημένη του τμήματος jazz, Ραδίνα Γιορτάνοβα, μαζί με τη δασκάλα την Αρετή Γρόλιου, συμμετείχαν με jazz χορογραφίες σε πανελλήνιο διαγωνισμό χορού, καταλαμβάνοντας σε δύο συνεχόμενες χρονιές τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην παρουσίαση των χορογραφιών. Απόψε, η πρώτη μας χορογραφία μας ταξιδεύει σε ένα κλειστό άσπρο δωμάτιο ενός ψυχιατρίου. Η psycho killer της υπόθεσης μας παρουσιάζει τη φυγή της από το τρελοκομείο, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους φύλακες. Psycho killer και Ραντίνα Γιορτάνοβα. I'm
θα δούμε την έντονη σχέση δύο νέων ανθρώπων που μέσα από συναισθηματικές μεταπτώσεις και συνεχείς συγκρούσεις εντείνεται το πάθος μεταξύ τους. Τίτλος τραγουδιού Skyfall. Χορευτές Εύη Κατσικά και Ενία Σαλιάρη. Χορογραφία Γρόλιο Ρετή. Thank you.
απομακρυνθούμε στο μακρινό Τέξας, όπου δύο cowgirls δίνουν τις διαφορές τους με όχι τόσο ήρεμο τρόπο για την κύκλωση. Για να δούμε ποια θα επικρατήσει τελικά τις δύο. Τίτλος τραγουδιού, Personal Jesus, των Depeche Mode. Χορεύτριες, Εύη Κατσικά και Αλεξάνδρα Νιάκα. Χορογραφία, Αρετή Γρόλιου και Λατίνα Γιορτάνοβα.
Οριεντάλ. Η ιστορία του Οριεντάλ χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι ο αρχαιότερος χορός για την ηλική υπόσταση και την γυναικεία ιδιοσυγκρασία. Από αρχαία κείμενα και ευρήματα από έγκυρους αρχαιολόγους και ιστορικούς, προκύπτει ότι το Οριεντάλ προέρχεται από την Ελλάδα και τις θεατρικές γονιμότητες προς τιμή των Θεών, όπως η Αφροδίτη, η Αστάτη, η Άρτεμις, η τρισυπόστατη θεά Εκάτη και ο Θεός Πάνας. Ήταν εξάσκηση ευγονίας. Ήταν εξάσκηση ευγονίας και θηλυκότητας που μεταξύ τους και μόνο οι γυναίκες της βαδιάς της Μασελίνου έκαναν τελειτουργικά και αφιερώνοντας θεές. Ο χορός Οριεντάλ, ή χορός της κοιλιάς όπως είναι ως επιτοπλίστων γνωστός στο δυτικό κόσμο, είναι ο σημερινός αποκαλούμενος χορός της Ανατολής. Παρότι φαινομενικά ο χορός κοιλιάς είναι αρκετά ελεύθερος, στην πραγματικότητα διέπεται από αρκετούς αυστηρούς κανόνες. Υπάρχουν πολλά είδη χορού της κοιλιάς ανάλογα με τη μουσική, την προέλευση και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Η επόμενη χορογραφία που θα κάνουν τα κορίτσια συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με το κλασικό Οριεντάλ. Τα κορίτσια θα μας χορέψουν με δύο αξεσουάρ, με πέπλο και με σπαθί. Τίτλος τραγουδιού Egyptian Disco των Buddha Bar. Χορεύτηρες Ειρήνη Φλάπου, Μαρία Γιαμούκογλου, Ραντίνα Γιορτάνοβα, Ειρήνη Ευτοκία Λουκά. Χορογραφία Αρετή Γρόλιο.
τελικά δεν είναι η δόξα. Δεν είναι τα χρήματα ή η δύναμη. Η επιτυχία είναι να ξυπνάς το πρωί τόσο ενθουσιασμένος για αυτό που πρόκειται να κάνεις, που είναι σαν να πετάς έξω από την πόρτα. Είναι να εργάζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς. Η επιτυχία είναι να επικοινωνείς με τον κόσμο και να τον κάνεις να αισθάνεται. Να κοιμάσαι το βράδυ ξέροντας πως έδωσες το καλύτερο σου εαυτό. Η επιτυχία είναι χαρά, ελευθερία και φιλία. Η επιτυχία είναι η αγάπη. Για να κλείσει η βραδιά, η δασκάλα των χορευτών βρώνει αρετή και λέει λέει λα.
Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω κι άλλο. Ευχαριστούμε, Βασκαλά.